Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Μόλις ξεκίνησε ένα ακόμη Energy Week. Για την επόμενη μία ώρα θα είμαστε μαζί εδώ στο SBC. Θα δούμε και θα αναλύσουμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας που αφορούν την ενέργεια. Θα δούμε έξυπνα χρηστικά βίντεο και μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τα θέματα που θα παρακολουθήσουμε στη σημερινή μας εκπομπή. Πλούσια επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, και την εβδομάδα που μας πέρασε, πολλά και ενδιαφέροντα τα θέματα ενέργειας που θα δούμε και σήμερα. Σε αυτό το σημείο να καλωσορίσω τον Θοδωρή Παναγούλη. Καλώς ήρθες, Θοδωρή. Καλησπέρα, Νικήτα. Έμπειρος δημοσιογράφος σε θέματα ενέργειας και διευθυντής του energypress.gr. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε, χωρίς να χάνουμε χρόνο, να ξεκινήσουμε, Θοδωρή, με το θέμα των τιμών στην χοντρική ρεύματος. Ναι. Πήραν την ανηφόρα οι τιμές. Πού οφείλεται και τι σημαίνει αυτό? Πήραν την ανηφόρα οι διεθνείς τιμές. Χοντρικές τιμές στο ρεύμα παίρνουν την ανηφόρα και στην Ελλάδα. Αυτό από μόνο του, όπως καταλαβαίνεις, είναι πρόβλημα, διότι εν τέλει ακριβές τιμές στη χοντρική θα περάσουν στη λιανική, θα λέγει κανείς. Mm-hmm. Ας το αφήσουμε σε παρένθεση αυτό, δεν περνάνε ακόμα στη λιανική. Δημιουργούν όμως προβλήματα στους προμηθευτές, δηλαδή στην ΔΕΗ και στους υπόλοιπους ιδιώτες προμηθευτές. Για να εξηγήσουμε, έχουν πάρει την ανηφόρα οι τιμές στις οποίες αγοράζει το ρεύμα ο εκάστοτε πάροχος. Είτε η ΔΕΗ είτε ιδιώτες πάροχοι. Αυτός ο οποίος θέλει να. Ακόμα και η ΔΕΗ. Mm. Είναι δύο στην πραγματικότητα διαφορετικές εταιρείες. Η ΔΕΗ που παράγει ρεύμα mm-hmm. και η ΔΕΗ η οποία προμηθεύεται από το πουλ και πάει και πουλάει, ας πούμε mm. έτσι. Λοιπόν, γιατί ανεβαίνουν οι τιμές διεθνώς mm. και στη Γερμανία που είναι μια κεντρική αγορά και καθορίζει τις γειτονικές και στις περιφερειακές λεγόμενες αγορές που μας ενδιαφέρουν, δηλαδή της Ουγγαρίας που καθορίζουν τα Βαλκάνια mm. και της Ιταλίας που έχουμε τη διασύνδεση. Και αφορούν αυτές οι αγορές τις δυνατότητες που έχουμε για εισαγωγές-εξαγωγές mm-hmm. μαζί τους, έτσι, για διασυνοριακό εμπόριο. Πήραν την ανηφόρα οι τιμές διότι έχουμε αφενός μεν μεγάλη αύξηση, όπως ξέρεις, των τιμών των ρήπων, δηλαδή είναι αυτό το, ας το πούμε έτσι σχηματικά, το πρόστιμο που πληρώνουν οι λιγνητικές μονάδες mm-hmm. Εξαιτίας του ότι ρηπαίνουν από την παραγωγή. Το είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Ακριβώς. Αυτό εξηγήσαμε, είναι ένα ποσό που πληρώνουν οι εταιρείες για τους ρήπους που εκπέμπουν. Όσο πιο ψηλό λοιπόν είναι, τόσο ουσιαστικά ανεβαίνει το κόστος, ας πούμε, του ρεύματος, για το κόστος των μονάδων. Έτσι. Και το δεύτερο, ότι παραμένουν ψηλά οι διεθνείς τιμές. Mm-hmm. του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, μάλιστα δε, και ενώ το πετρέλαιο έχει πάρει λίγο προς τα πίσω οι τιμές, το φυσικό αέριο, όπως ξέρεις, έχει μία διαφορά φάσης στο να περνάνε οι τιμές του σε σχέση με το πετρέλαιο, περίπου τρίμηνο. Τώρα είμαστε στο πικ. Γενικά, λοιπόν, έχουμε υψηλές τιμές καυσίμου και υψηλές τιμές φόρου λιγνίτη, να το πούμε, mm-hmm. έτσι, δηλαδή η ρήπη CO2. Αυτό κάνει στις διεθνείς αγορές τις τιμές ρεύματος να είναι ψηλά και αυτό συμπαρασύρει και την ελληνική αγορά που ήδη η οριακή τιμή συστήματος, δηλαδή η χοντρεμπορική τιμή mm. που μετράει κάθε μέρα στην ημέρηση αγορά, έχει πάρει και αυτή υψηλά. Την ανηφόρα. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Αυτό και τι σημαίνει για το. Αυτό που πριν είπες ότι μάλλον δεν θα μετακυλιστεί αυτό στον καταναλωτή, αλλά. Ναι, θα σου πω γιατί δεν θα μετακυλιστεί. Mm. Διότι σε μια φυσιολογικά λειτουργούσα αγορά. Mm. Όταν έχουμε στο χοντρεμπόριο ψηλά τιμές, αυτές θα περάσουν στη λιανική. Επειδή όμως η ΔΕΗ, ο δεσπόζων παίκτης, mm-hmm. ελέγχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γενικά η κυβέρνηση δεν θα ήθελε με τίποτα να έχουμε αυξήσει το ρεύμα, δεν επιτρέπει, θα λέγαμε, στη ΔΕΗ να αυξήσει το ρεύμα κατά αντιστοιχεία. Αυτό σημαίνει ότι και οι ιδιώτες mm-hmm. δεν μπορούν να πάνε να ανταγωνιστούν τη ΔΕΗ με ψηλότερα τιμολόγια από ό,τι πουλάει εκείνη. Έτσι. Είναι υποχρεωμένοι λοιπόν να κρατάνε χαμηλά. Όταν κρατάνε χαμηλά τις τιμές για να κρατήσουν τους πελάτες τους, mm-hmm. σημαίνει ότι αιμορραγούν οικονομικά. Αυτό χάνουν χρήματα, έτσι. Χάνουν χρήματα. Αυτό πρακτικά σημαίνει ένα και μόνο πράγμα. Οι εταιρείες προμήθειας, οι εναλλακτικές, οι ιδιωτικές, mm-hmm. ας το πούμε, μπαίνουν σε μια επικίνδυνη ζώνη, όπου ας πούμε θα συνεχίσουν να γράφουν ζημιές για να μπορέσουν να κρατήσουν την πελατεία τους, πόσο μάλλον για να την αναπτύξουν. Τι σημαίνει αυτό? Πρακτικά θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι η πίεση αυτή ευνοεί εκείνους που έχουν βαθιά τσέπη, τις μεγάλες εταιρείες που είναι συνδεδεμένες με ομίλους. Mm-hmm. Μπορεί να δούμε συγχωνεύσεις, μπορεί να δούμε εξαγορές, μπορεί να δούμε τέλος πάντων μετακινήσεις επιχειρηματικού τύπου mm-hmm. στον τομέα της προμήθειας ενέργειας, τις οποίες θα λέγαμε ότι πιθανολογούν πλέον
όσοι παρακολουθούν την αγορά. Έτσι, οπότε θα δημιουργήσει μια κινητικότητα αυτό, Θοδωρή, στην αγορά. Έτσι φαίνεται. Θα το δούμε και θα το παρακολουθούμε, γιατί έχει ενδιαφέρον, είναι μια καινούργια αγορά και όποια αλλαγή γίνεται έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αποτυπωθεί και πώς θα λειτουργήσει. 18 εταιρείες έχουμε σήμερα που κάνουν προμήθεια ρεύματος. Όπως καταλαβαίνεις, είναι πάρα πολλές για μια μικρή αγορά όπως είναι η ελληνική. Δύσκολα θα παραμείνει ο τρίτος αριθμός. Πώς θα σταματήσει να υπάρχει το 18 και να γίνει κάτι λιγότερο, προφανώς μέσα από επιχειρηματικού τύπου, ας πούμε, κινήσεις, χωνεύσεις κτλ. Πάμε, κυρίες και κύριοι, Θοδωρή, τώρα σε ένα άλλο θέμα. Έχουμε τον οδηγό Fast Track από το Taiped για δεσμευτικές προσφορές στα ΕΛΠΕ. Ναι, η όλη διαδικασία πώλησης του ποσοστού του δημοσίου στα ελληνικά πετρέλαια και του ποσοστού του Λάτσι στα ελληνικά πετρέλαια επιχειρείται από το Taiped να τρέξει πολύ γρήγορα. Ενώ λοιπόν μόλις προ 10 ημερών περίπου ο Υπουργός είπε ότι δεν βλέπει παρά μόνο στο 2019 να έχουμε κατάληξη τέλος πάντων αυτής της διαδικασίας, φαίνεται ότι όλες οι προσπάθειες από το Taiped κυρίως κατατείνουν στο να έρθει το χρονοδιάγραμμα ακόμα πιο κοντά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι το τέλος του μήνα θέλουν να έχουν βγάλει την λίστα των εταιρεών οι οποίες θεωρούνται αξιόπιστες, θα λέγαμε. Έχει το δικαίωμα αυτό ο πολιτής, το Taiped και ο Μύρος Λάτσι, να αξιολογήσουν τις μη δεσμευτικές προσφορές που έχουν γίνει, να πούνε λοιπόν ότι από αυτές τις 5 προτάσεις που έχω, θεωρώ αξιόπιστες και θα καλέσω να μου φέρουν, να μου δώσουν δεσμευτικές προτάσεις πλέον με τίμημα, αυτές ξέρω εγώ οι 2 ή 3. Οπότε αυτό θα γίνει το... μέχρι τέλος του μήνα, μάλιστα, πολύ γρήγορα. Οι δύο εταιρείες οι οποίες είναι οι μεγάλοι traders που συμμετέχουν, εκτιμάται ότι έχουν τα χέγγια όλα να φέρουν αξιόπιστες προσφορές και μεγάλες προσφορές και αυτό καθησυχάζει κατά κάποιο τρόπο το Taiped για την κυβέρνηση, διότι και η Glencore και η Vitol είναι μεγάλοι παίχτες και έχουν, ας πούμε, τη δυνατότητα και έχουν τα εχέγγυα του να συμμετάσχουν σε αυτό το διαγωνισμό με όρους πραγματικής, ας πούμε, πρόθεσης να αγοράσουν το 50,1% των ΕΛΠΕ. Αυτό θα το δούμε βεβαίως. Κανείς δεν, διότι τα λεφτά είναι πάρα πολλά. Υπολογίζεται ότι για αυτό το 50% μιλάμε για 1,2-1,3 δις. Τεράστια νούμερα. Είναι μεγάλα, μεγάλα τα ποσό. Οπότε θα το δούμε το πώς θα εξελιχθεί αυτή η διαδικασία. Είπαμε το πρώτο στάδιο είναι μέχρι τέλος του μήνα, τέλος Ιουνίου. Ναι, και ας κρατήσουμε το γεγονός ότι μπαίνει μια διαδικασία έτσι ταχεία. Μια διαδικασία, όπως είπες, fast track. Πολύ ωραία, θα το παρακολουθούμε και αυτό φυσικά και μέσα από τις επόμενες εκπομπές θα σας ενημερώσουμε. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, Θοδωρή, στην κατηγορία Smart Energy που φτιάχνουμε έξυπνα χρηστικά βίντεο που δίνουμε πληροφορίες στον κόσμο για πράγματα που τον απασχολούν. Ένα θέμα που έχει προκύψει τώρα σε πολύ κόσμο είναι το τι θα επιλέξει, κλιματιστικό, γιατί το καλοκαίρι έχει μπει, θερμοκρασίες ήδη από αυτή τη βδομάδα ανέβηκαν πολύ ψηλά, κλιματιστικό ή ανεμιστήρα. Υπάρχουν διαφορές. Άλλη δουλειά κάνει το ένα, άλλη δουλειά κάνει το άλλο. Και άλλες καταναλώσεις έχει το ένα, άλλες καταναλώσεις το άλλο. Ακριβώς. Πάμε να δούμε μία σύγκριση αυτών των δύο στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Ελαιοκρίσης και καλοκαιριού, όλο ένα και περισσότερος κόσμος στρέφεται στην αγορά ανεμιστήρων, αναζητώντας μια πιο οικονομική, πιο υγιεινή και πιο πράσινη λύση δροσιάς έναντι των κλιματιστικών. Είναι όμως το ίδιο αποτελεσματική συγκριτικά με τον κλιματισμό σε μεγάλες εξωτερικές θερμοκρασίες? Ας δούμε σε ποιους τομείς υπερτερούν και σε ποιους όχι σε σχέση με τα κλιματιστικά. Οι ανεμιστήρες οροφής αποτελούν την πιο φιλική λύση προς το περιβάλλον και την πιο οικονομική. Καταναλώνουν περίπου 15 φορές λιγότερη ενέργεια σε σχέση με ένα κλιματιστικό και δεν εκπέμπουν θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης, δημιουργούν πολύ καλή αίσθηση δροσιάς, ανακατανέμοντας τον αέρα μέσα στο δωμάτιο και ανεβάζοντας ψηλά τα ψυχρότερα στρώματα αέρα. Η απόδοσή τους ενισχύεται όταν το διαμέρισμα ή το σπίτι στο οποίο τους χρησιμοποιούμε έχει επαρκή σκίαση και νυχτερινό αερισμό. Τέλος, το κόστος συντήρησης και αγοράς τους είναι σαφώς μικρότερο σε σχέση με τα κλιματιστικά και είναι πιο υγιεινή, καθώς η ροή του αέρα που προκαλούν είναι φυσική. Ωστόσο, το ότι δημιουργούν μια αίσθηση δροσιάς δεν σημαίνει ότι δροσίζουν το χώρο. Απλά λόγω της εξατμής οδιαπνοής, δηλαδή της διαδικασίας με την οποία εξατμίζεται ο υδρότας μας, νιώθουμε ότι δροσιζόμαστε.
Σε καμία περίπτωση οι ανεμιστήρες δεν ρίχνουν τη θερμοκρασία του χώρου, ούτε ελέγχουν την υγρασία, κάτι που κάνουν σε μεγάλο βαθμό τα κλιματιστικά, γι' αυτό και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε χώρους με πολλή υγρασία. Επίσης, ακριβώς επειδή εξατμίζουν τον υδρότα, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν καθόμαστε υδρωμένοι σε ανεμιστήρα και ειδικά αν έχουμε ευαισθησία σε σημεία όπως είναι ο θώρακας ή ο αυχένας. Το κλιματιστικό χαμηλώνει τη θερμοκρασία στο χώρο στον οποίο τοποθετείται, όμως θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε σωστά. Πιο συγκεκριμένα, μια ιδανική θερμοκρασία για το καλοκαίρι είναι το πολύ 27 βαθμοί, ενώ ένας γενικός κανόνας είναι η εσωτερική θερμοκρασία με την εξωτερική να έχουν διαφορά 8 βαθμών. Ο κλιματισμός κρατάει επίσης την υγρασία του χώρου σταθερή, πράγμα πολύ σημαντικό αν αναλογιστεί κανείς ότι η υγρασία συμβάλλει στην πρόκληση δυσφορίας, ειδικά σε περιόδους καύσωνα. Από την άλλη, το κόστος αγοράς και συντήρησης του κλιματιστικού είναι πολλαπλάσιο από αυτό του ανεμιστήρα, ενώ θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη χρήση του και να μην βρισκόμαστε σε σημείο που να μας χτυπάει το ρεύμα. Επίσης, η υπερβολική χρήση του κλιματιστικού σε κλειστό χώρο με μη επαρκή ξερισμό μπορεί να προκαλέσει αλλεργική ρινίτιδα ή να δυσχεράνει την αναπνοή σε άτομα με αναπνευστικά προβλήματα. Χρήσιμες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, γιατί πραγματικά έχει ανέβει πολύ θερμοκρασία και όλοι θέλουμε να δροσιστούμε είτε με τον ένα είτε με τον άλλο τρόπο. Και να κάνω ένα σχόλιο, Νικήτα. Ξέρεις, το καλοκαίρι έχουμε ανέκαθεν πολύ σοβαρό πικ, θα λέμε, λέγαμε, δηλαδή αύξηση της σύντησης την ημέρα, γιατί είναι τα κλιματιστικά. Ευτυχώς όμως έχουν μπει τόσο πολλά φωτοβολταϊκά πλέον που το καλοκαίρι και το μεσημέρι, ξέρω εγώ, την ημέρα, έχουν το μέγιστο της αποδοσής του. Οπότε τα παλιά προβλήματα, τύπου, ας πούμε, ρε παιδί μου, μην έχουμε μπλακά το καλοκαίρι, έχουν λυθεί. Και μου δίνεις πάσα τώρα με τα ηλιακά για να πάμε στο επόμενο θέμα, γιατί βλέπουμε η ηλιακή ενέργεια χρησιμεύει σε πολλά πράγματα. Ένα που θα δούμε το επόμενο διάστημα και είναι στα Σκαριά, είναι να δούμε τα πρώτα ηλεκτρικά πλοία. Πάμε να δούμε το βίντεο που έχουμε ετοιμάσει στην κατηγορία Energy Tech. Το επόμενο πλοίο στο οποίο θα επιβιβαστούμε μπορεί να μείνει από μπαταρία. Τι σημαίνει αυτό? Είναι εύκολο να το καταλάβει κανείς αν παρατηρήσει τις εξέδρες στη βόρεια θάλασσα της Νορβηγίας, όπου οι ναυπηγοί συγκεντρώνουν κάποια από τα πρώτα φέρι τα οποία θα λειτουργούν με μπαταρίες. Για πολλά χρόνια κατασκευάζονταν πλοία τα οποία έπρεπε να διασχίζουν πάγους, τη βαθιά μπλε θάλασσα και τα φιόρδ. Ήταν πλοία τα οποία προορίζονταν για την πετρελαϊκή βιομηχανία. Ωστόσο, οι παραγγελίες μειώθηκαν σημαντικά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της πτώσης της τιμής του πετρελαίου, με αποτέλεσμα οι νορβηγικές βιομηχανίες να στρέφονται στις πράσινες επιλογές. Αυτό θα κάνουμε την επόμενη πενταετία, είπε ο Έλεν Χάτλεμπεργκ, project manager της Havyard Group ASA, ιδιοκτήτρια των ναυπηγείων Sofnegjord, τα οποία εξειδικεύονται στην ναυπήγηση σκαφών που λειτουργούν με μπαταρίες, όπως περίπου και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το σκεφτόμαστε σοβαρά, αλλά υπάρχει δραστηριότητα. Αν και η μετάβαση στα ηλεκτροκίνητα πλοία βρίσκεται μίλια πίσω σε σχέση με την ανάπτυξη που έχει καταγράψει η αυτοκινητοβιομηχανία, η Ευρώπη κάνει τα πρώτα της βήματα στον απόϊχο της Συμφωνίας του Παρισιού για το κλίμα και τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Δεκάδες πλοία που κινούνται με μπαταρία πλέουν στην Νορβηγία, στο Βέλγιο και την Ολλανδία και ετοιμάζονται να κάνουν το πρώτο τους ταξίδι, ενώ κάποια λειτουργούν χωρίς πλήρωμα. Πουθενά στον κόσμο αυτή η τάση δεν είναι τόσο έντονη όσο στην Νορβηγία, ένα κράτος όπου σχεδόν όλη η ενέργεια που παράγεται είναι υδροηλεκτρική. Η κρατική πετρελαϊκή επιχείρηση επεκτείνεται στα υπεράκτια αιωλικά πάρκα και οι κάτοικοι οδηγούν όλο και περισσότερα ηλεκτρικά οχήματα, περισσότερο από οπουδήποτε αλλού στον κόσμο. Το επόμενο βήμα για την Νορβηγία είναι τα 2/3 των επιβατηγών και οχηματαγωγών πλοίων στις ακτές του Ατλαντικού να είναι ηλεκτροκίνητα μέχρι το 2030. Μια πολύ ενδιαφέρουσα προοπτική για τα πλοία. Και θα μείνουμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, γιατί και η συνέντευξη που έχεις πάρει αυτή την εβδομάδα είναι από τον κύριο Ηλία Μοναχολιά, ο οποίος είναι διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Ναι. Είναι της εταιρείας της ΔΕΗ, της θυγατρικής της ΔΕΗ, που δραστηριοποιείται αποκλειστικά στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βλέπουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το πρώτο μέρος της συνέντευξης και επανερχόμαστε. Έχω την ευκαιρία σήμερα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, να κάνω μια συζήτηση με τον κύριο Ηλία Μοναχολιά, ο οποίος είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Καλώς ορίσατε, κύριε Μοναχολιά. Ευχαριστώ πολύ. Και όπως καταλαβαίνετε, η ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι ο βραχίωνας της ΔΕΗ που ασχολείται, από παλιά είναι θυγατρική της ΔΕΗ και ασχολείται με τις ανανεώσιμες πηγές
και έχει εξαιρετικά ενδιαφέρον να δούμε πώς εκείνο το οποίο προβάλλεται ως όραμα και ως στόχος από τη ΔΕΗ, δηλαδή να αναπτυχθεί πλέον δυναμικά στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών, αν παίρνει σάρκα και οστά ήδη ή πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον. Με αυτό θέλω να ξεκινήσουμε, κύριε Μοναγωλιά. Πράγματι είναι εφικτό καταρχάς αυτό το οποίο λέει η ΔΕΗ, δηλαδή σε λίγα χρόνια να έχει μεγάλο μέρος, να έχει υποκαταστήσει μεγάλο μέρος, ας πούμε, των απολειών που θα έχει εκ των πραγμάτων στη συμβατική της, ας πούμε, δραστηριότητα από τις ανανεώσιμες πηγές? Είναι εφικτό για τους εξής λόγους. Πρώτον, έχει η ελληνική πολιτεία έχει στόχους φιλόδοξους για ανάπτυξη των ΑΠΕ. Άρα το περιβάλλον στο οποίο μπορούμε να αναπτυχθούμε υπάρχει. Δεύτερον, ακόμα οικονομικά επιδοτούνται οι ΑΠΕ. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κίνητρο για κάποιους να κάνουν επενδύσεις στις ΑΠΕ. Ναι. Λιγότερο, βέβαια, από ό,τι παλιά, επιδοτείται λιγότερο από ό,τι παλιά, αλλά παρόλα αυτά έχει ένα πλάσ. Έχει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα σαν επένδυση. Τρίτον, η ΔΕΗ έχει τη μοναδική εναλλακτική να επενδύσει στις ΑΠΕ. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή αποφάσισε να μειώσει το λιγνίτι. Το πετρέλαιο έτσι κι αλλιώς είναι περιορισμένο μόνο στα νησιά, θα μειωθεί λόγω των διασυνδέσεων και λόγω των κανόνων που βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τις εκπομπές. Ναι. Στο φυσικό αέριο δεν φαίνεται να είναι πολύ ικανοποιητικές οι αποδόσεις μονάδων που μπορεί να επενδύσει για ηλεκτροπαραγωγή. Άρα η μοναδική εναλλακτική είναι η ΑΠΕ. Και καλές αποδόσεις έχουν οικονομικά και μέσα στους εθνικούς στόχους είμαστε. Άρα, σαν όμιλους πια, έχουμε μεγάλους στόχους για ΑΠΕ. Μάλιστα. Ωραία. Ας δούμε λοιπόν πώς μεταφράζεται αυτό πρακτικά. Εσείς έχετε αναλάβει αυτόν τον στόχο να τον κυνηγήσετε, θα λέγαμε, και να τον υλοποιήσετε. Ναι. Ποιο είναι το επενδυτικό πλάνο της ΔΕΗ ανανεώσιμες? Ο μεγάλος στόχος είναι αυτός που έχει ανακοινωθεί και από τον πρόεδρο του ομίλου, ότι πρέπει να 15-πλασιάσουμε την ισχύ μας μέχρι το 2030. Που σημαίνει να ξεπεράσουμε τα 2 γιγαβάτ. Εγκατεστημένης ισχύως. Ο ενδιάμεσος στόχος της τετραετίας, δηλαδή 18, 19, 20, 21, είναι να είμαστε στο 1 γιγαβάτ. Μέχρι το 2021. Το 2021 να έχουμε εγκατεστημένο 1 γιγαβάτ. Ναι. Αυτό θα μας φέρει πολύ ψηλά στην κατάταξη των εταιριών στο μερίδιο αγοράς. Και θα φέρει και τη ΔΕΗ σε μια πολύ καλή κατάταξη στα μερίδια που θα έχει σε ΑΠΕ συνολικά. Εάν υλοποιηθεί αυτό το επενδυτικό πλάνο που λέτε, το οποίο ερίστον παρόδο, τι οικονομικής οικονομικού αντικρίσματος είναι? Είναι περίπου ένα δις ευρώ. Περίπου ένα δις. Αν λοιπόν υλοποιηθεί αυτό το πλάνο που λέτε μέχρι το 2021, η ΔΕΗ θα είναι τότε στις μεγάλες δυνάμεις, θα λέγαμε, των ανανεώσιμων πηγών στην εγχώρια αγορά? Βεβαίως. Θα είναι μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης. Ναι, θα καταταγεί πλέον στις μεγάλες δυνάμεις, ενώ σήμερα δεν είναι. Σήμερα η τεράστια ΔΕΗ δεν έχει, ας πούμε, την αντίστοιχη παρουσία στις ανανεώσιμες πηγές. Μάλιστα. Αυτό το επενδυτικό πλάνο τι αφορά? Ποιες τεχνολογίες ΑΠΕ αφορά? Κυρίως τα μεγάλα νούμερα είναι αιωλικά και φωτοβολταϊκά, όπως είναι και σε όλο τον κόσμο. Σωστά. Άλλο, έτσι. Γιατί στα αιωλικά και στα φωτοβολταϊκά έχουμε μία σημαντική μείωση του κόστους της επένδυσης, λόγω του ότι μειώνει το κόστος του εξοπλισμού, και αυτό είναι σε διεθνή κλίμακα, και είναι και πολύ αποδοτικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που και ανέμους έχουμε και ηλιοφάνεια έχουμε αρκετή. Και στα υπόλοιπα όμως είμαστε μέσα. Δηλαδή στα μικρά υδροελεκτρικά είμαστε αυτή τη στιγμή πρώτοι σε μερίδιο αγοράς. Όταν λέω μικρά εννοώ μέχρι 15 ΜΒ. Ναι. Αλλά αυτά έτσι κι αλλιώς είναι λίγα και έχουν πολύ μεγάλο χρόνο ρήμανσης. Για να κάνεις ένα έργο μπορείς να χρειαστείς και όσο κάνεις ένα μεγάλο υδροελεκτρικό. Δηλαδή μπορείς να κάνεις 6 χρόνια, 7 χρόνια, ναι. 10 χρόνια να το αδειοδοτήσεις και να το κατασκευάσεις. Όμως εμείς είμαστε και βιομάζα και γεωθερμία. Βιομάζα και βιοαέριο θα έλεγα, γιατί φέτος θα ξεκινήσουμε και μια μικρή δουλειά σε βιοαέριο για να το δούμε σαν πιλότο. Αλλά έχουμε τη μεγάλη μονάδα της βιομάζας στο Αμίντεο που ξεκινάμε τώρα φέτος να φτιάξουμε. Είμαστε σε διαδικασία ολοκλήρωσης με στρατηγικό επενδυτή. Και έχουμε και τη γεωθερμία που μόλις χθες είχαμε, προχθές την πρώτη του μήνα δηλαδή, είχαμε
δεσμευτικές προσφορές από εταιρείες που θέλουν να γίνουν στρατηγικοί εταίροι. Άρα συνολικά θα είμαστε και στις πέντε μορφές. Πέντε μορφές ανανεώσιμων πηγών. Μιας και είπαμε για τη γεωθερμία και είχαμε τον διαγωνισμό. Αυτό που έχουμε, εσείς ζητάτε, εσείς κάνατε τον διαγωνισμό για να έχετε έναν στρατηγικό εταίρο με τον οποίο μαζί θα αξιοποιήσετε τα γεωθερμικά πεδία υψηλής ενθαλπίας, έτσι. Ναι. Αυτός ο διαγωνισμός έγινε με βάση τα δικαιώματα που έχουμε εμείς τα αποκλειστικά για έρευνα και εκμετάλλευση των γεωθερμικών πεδίων υψηλών θερμοκρασιών. Αλλά ο διαγωνισμός έγινε να πάρουμε στρατηγικό εταίρο για την ηλεκτροπαραγωγή. Δεν παραχωρούμε δηλαδή δικαιώματα έρευνας και εκμετάλλευσης. Εμείς θα κάνουμε την έρευνα, εμείς την εκμετάλλευση και το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς θα είναι το ρευστό που η κοινή εταιρεία με τον ξένο, με τον partner εννοώ, θα κάνει την ηλεκτροπαραγωγή. Μάλιστα. Αυτό είναι το context. Και είναι τα πεδία στην... Είναι το τρίγωνο Μήλος Κύμολος Πολύεγος, ένα πεδίο, η Νήσιρος δεύτερο, η Λέσβος τρίτο και τα Μέθανα, Μέθανα τέταρτο. Μάλιστα. Ωραία. Ας δούμε λοιπόν τώρα στις άλλες όμως τις τεχνολογίες, δηλαδή αυτές που είπατε μαζικά, τα αιολικά και τα φωτοβολταϊκά. Τα βαριά χαρτιά. Δηλαδή. Τα βαριά χαρτιά όπως το λέτε. Γιατί δεν είχε μέχρι σήμερα η ΔΕΗ, ενώ αναπτύχθηκαν αυτοί οι κλάδοι και τα αιολικά είναι σε μεγάλη ανάπτυξη και τα φωτοβολταϊκά, γιατί δεν είχε στο παρελθόν? Ήταν ότι της έλειπε η βούληση να προχωρήσει προς αυτήν την κατεύθυνση? Νομίζω ότι είναι δύο οι λόγοι. Μετά από ένα αρχικό στάδιο που ΔΕΗ εντελώς πρωτοπόρα έκανε αιωλικά έργα και φωτοβολταϊκά και υβριδικά, τα πρώτα στην Ευρώπη, δεκαετία του 80, από εκεί και μετά, όταν η ΔΕΗ ανέπτυξε ορισμένα αιωλικά πάρκα σε νησιά και φωτοβολταϊκά σε νησιά, ακολούθησε μια μεγάλη περίοδος που οι κυβερνήσεις δεν θέλαν η ΔΕΗ να κάνει επενδύσεις. Θέλαν οι επενδύσεις της ΑΠΕ να γίνονται από ιδιώτες. Ναι. Έπρεπε να γίνει αρκετά μεγάλη προσπάθεια τα τελευταία χρόνια για να μπορέσει η ΔΕΗ να παίξει σε αυτό το γήπεδο των μεγάλων επενδύσεων και να πληρώνεται. Γιατί θυμίζω ότι για ένα διάστημα η παραγωγή από τα αιωλικά της ΔΕΗ δεν πληρωνόταν καν. Έκανε λοιπόν, πήρε την απόφαση η ΔΕΗ να κάνει απόσχηση του κλάδου για να φτιάξει τη ΔΕΗ ανανεώσιμες. Τα αρκετά όμως χρόνια και η ΔΕΗ ανανεώσιμες ήταν, ας πούμε, λίγο αγγυλωμένη στην παλιά κατάσταση. Είχε μια αδράνεια, ας το πούμε έτσι, δεν μπορούσε να φύγει μπροστά. Δεν είχε και έσοδα. Ναι. Δεν έπαιρνε και λεφτά από τη ΔΕΗ. Άρα έπρεπε να περάσουν χρόνια, να γίνουν προσπάθειες και να φτάσουμε σε ένα σημείο τα τελευταία χρόνια, τα πολύ τελευταία, να μπορεί η ΔΕΗ να ξαναβγεί στην αγορά με αξιώσεις πολύ σημαντικού επενδυτή. Όχι μόνο γιατί ορίμασε έργα, άδειες δηλαδή για να τα κάνει έργα, αλλά έχει και χρήματα, έχει και πιστοληπτική ικανότητα πολύ καλή, άρα μπορεί η ΔΕΗ να ανανεώσουμε σήμερα και η ΔΕΗ συνολικά να επενδύσουν σε ΑΠΕ και να πάνε καλά. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος της συνέντευξης. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ στην εκπομπή Energy Week του SBC. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στην εκπομπή Energy Week του SBC και πάμε να δούμε ευθύς αμέσως το δεύτερο μέρος της συνέντευξης που έχει πάρει ο Θοδωρής Παναγούλης. Μιλάτε, είναι ο κύριος Ηλίας Μοναχολιάς, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Ναι. Και λέτε όλες τις εξελίξεις σχετικά. Και τα άλματα που καλείται να κάνει η θυγατρική της ΔΕΗ, η ασχολούμενη με τις ανανεώσιμες πηγές, προκειμένου να υλοποιήσει αυτό τον στόχο, το φιλόδοξο που έχει θέσει η ίδια η ΔΕΗ, για πολύ μεγάλη αύξηση της παρουσίας στον τομέα των ΑΠΕ. Έτσι. Ενισχύει αυτόν τον τομέα. Έχουμε δει ότι κάνει πολλές νέες δραστηριότητες προς αυτή την κατεύθυνση. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο μέρος της συνέντευξης. Υπάρχει ωστόσο ένα ζήτημα και θέλω να σας ρωτήσω γι' αυτό. Θυμάμαι παλιά
είχαμε, ας πούμε, την πληροφόρηση στο δημοσιογραφικό έτσι, κόσμο ότι έβγαζε διαγωνισμούς οι ΔΕΗ και δεν μπορούσαν να προχωρήσουν. Δηλαδή, υπήρχε ενδιαφέρον, ας πούμε, να έρθουν, για παράδειγμα. Και αυτό σημαίνει προφανώς ότι δεν είχε την έξωθε καλή μαρτυρία, δεν είχε την εικόνα αυτή που θα προσέλκυε συνεργαζόμενους ή εργολάβους η ΔΕΗ. Αυτό εσείς είστε τώρα περίπου 1,5 χρόνο στο τιμόνι της ΔΕΗ ανανεώσιμες. Έχει αλλάξει αυτό, σαν εσείς έχετε πλέον δυνατότητα να απευθυνθείτε, έχουν επιτυχία οι διαγωνισμοί σας? Εγώ νομίζω και λίγο πριν από μένα είχε ξεκινήσει αυτό να βελτιώνεται. Γιατί κυρίως οφείλεται στην ηγεσία της ΔΕΗ, την καινούργια που είναι από το 2015. Τι εννοώ? Στη ΔΕΗ ανανεώσιμες, κακώς κατά τη γνώμη μου, υπήρξε ένα πνεύμα σαν αυτό της ΔΕΗ. Εννοώ ότι η ΔΕΗ ήταν παντοκράτορας και μονοκράτορας στην ενέργεια. Έκανε λοιπόν διαγωνισμούς με πολύ σκληρούς όρους, με αυτούς που ήθελε και θεωρούσε τους πιο σημαντικούς. Αυτό το πράγμα προσπαθήθηκε να περάσει μέσα στη ΔΕΗ ανανεώσιμες, αλλά ήταν λάθος. Η ΔΕΗ ανανεώσιμες ήταν σε μια καινούργια αγορά που δεν είχε μάθει τα μονοπωλιακά καθεστώτα. Όχι, δεν τα είχε μάθει, δεν τα ήξερε, δεν υπήρξαν ποτέ. Ναι. Άρα έπρεπε να συμβιβαστεί με το ποιες είναι οι συνθήκες στην αγορά και να μην πάει με τη λογική της παλιάς ΔΕΗ. Αυτό το πράγμα για 2-3 χρόνια στήχησε. Γιατί πραγματικά έκανε διαγωνισμούς και δεν πήγαινε κανένας. Όμως τώρα έχουν γίνει ήδη 5 επιτυχημένοι διαγωνισμοί, εκτελούμε δηλαδή έργα, υπάρχουν διαγωνισμοί στον αέρα, υπάρχουν διαγωνισμοί που βγαίνουν σήμερα και τώρα πια η αγορά αποδέχεται τις διαδικασίες της ΔΕΗ ανανεώσιμες, αφού και η ΔΕΗ ανανεώσιμες ήρθε πιο κοντά σε αυτά. Μάλιστα. Που θέλει η αγορά. Κατάλαβα. Έχετε ταυτόχρονα, μου είπατε, και καλή πρόσβαση, σχετικά πάντοτε, στην ελληνική αγορά είμαστε, στο τραπεζικό δανεικισμό, στη χρηματοδότηση. Καλή πρόσβαση, πολύ καλή πρόσβαση. Έχουμε επιστολιπτική ικανότητα καλή, έχουμε διαθέσιμα ταμιακά, έχουμε καλά νούμερα στους λογισμούς και έχουμε ένα επενδυτικό πλάνο που πείθει. Και επειδή τα έργα από εδώ και πέρα όλα θα γίνονται με project finance και όλοι οι χρηματοδότες, οι τράπεζες κυρίως, σιγουρεύουν την επιστροφή των χρημάτων τους από τα ίδια τα έσοδα των έργων, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να χρηματοδοτήσουν. Και μάλιστα όλο αυτό το επενδυτικό πλάνο που είπα στην αρχή είναι από τις τράπεζες, υπάρχει διαβεβαίωση από τις τράπεζες ότι θα χρηματοδοτηθεί. Ωραία. Ας έρθουμε λοιπόν τώρα και πιο συγκεκριμένα, διότι έχουμε και σε εξέλιξη τους διαγωνισμούς που κάνει η ΡΑΕ για την εγκατάσταση νέων αιωλικών και νέων φωτοβολταϊκών. Να μας πείτε εσείς πώς και με ποιο τρόπο συμμετέχετε σε αυτούς τους διαγωνισμούς, τι σκοπεύετε να κάνετε? Καταρχάς, στο διαγωνισμό που μόλις τις προηγούμενες ημέρες έληξε η προθεσμία, εσείς κατεβήκατε για κάποια έργα. Βεβαίως. Κατεβήκαμε στο διαγωνισμό για φωτοβολταϊκά από 1 ΜΒ έως 20 ΜΒ. Ναι. Εκεί κατεβήκαμε με 3 έργα. 2 έργα των 15 ΜΒ και ένα έργο 5,5 ΜΒ. Μάλιστα. Σύνολο 35,5 ΜΒ φωτοβολταϊκά. Καινούργια έργα, τα οποία φιλοδοξείτε να εγκαταστήσετε. Ωραία. Έχουμε μέσα στο 18, θα έχουμε... Όχι. Ακόμα σε αυτό το διαγωνισμό, ναι, τον πρώτο, κατεβήκαμε και στο διαγωνισμό των αιωλικών με ένα μικρό έργο 11,5 ΜΒ. Μάλιστα. Άρα δεν κατεβήκαμε μόνο στα φωτοβολταϊκά μέχρι 1 ΜΒ. Στα μικρά, λέγω πολύ. Ωραία. Μέσα στο 18 θα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα στο τέλος του 18 θα έχουμε και τον διαγωνισμό των κοινό αιωλικών και φωτοβολταϊκών. Εκεί έχετε έργα να κατεβάσετε εσείς? Όχι μόνο εκεί. Επειδή όμως θα ξαναγίνει διαγωνισμός που θα αφορά φωτοβολταϊκά από 1 έως 20 ΜΒ και μέχρι 1 ΜΒ, γιατί δεν θα καλυφθεί, ναι, με, ναι, τον, ναι, πρώτο διαγωνισμό. Ναι. Έχουμε να κατεβάσουμε έργα και πάλι σε μικρότερα των 20 ΜΒ φωτοβολταϊκά, αλλά κυρίως έχουμε το έργο των 200 ΜΒ φωτοβολταϊκό στην Πτολεμαΐδα που θα κατέβει στον κοινό διαγωνισμό. Αν προλάβουμε δε να οριμάσουμε και ένα μεγάλο αιωλικό έργο που είναι περίπου 125 ΜΒ, θα το κατεβάσουμε και αυτό στο διαγωνισμό το μεικτό. Αυτό που μου λέτε τώρα δεν έχει καμία σχέση με τα μεγέθη που κουβεντιάζαμε μόλις πριν. Γιατί άμα λέμε 200 ΜΒ φωτοβολταϊκά είναι ένα τεράστιο έργο και επίσης 125 ΜΒ αιωλικά είναι επίσης ένα τεράστιο έργο. Σκεφτείτε ότι μέχρι τώρα τα φωτοβολταϊκά που έχουμε είναι 1,2 ΜΒ. Ναι, ακριβώς. Το να πας λοιπόν με 200 ΜΒ στο 1,2 είναι μια
τεράστια, ας πούμε, πρόοδο. Λοιπόν, αυτά τα έργα που μου λέτε είναι δηλαδή όρημα έτσι ώστε να πάνε να ζητήσουν την εγκατάστασή τους μέσω των διαγωνισμών. Τα φωτοβολταϊκά, ναι, είναι πλήρως όρημα αδειοδοτικά και έχουμε εξασφαλίσει και χρηματοδότηση. Το αιωλικό θα είναι τώρα στη φάση της διαβούλευσης με τους φορείς για τα περιβαλλοντικά. Αν ολοκληρωθεί έγκαιρα η διαβούλευση για τα περιβαλλοντικά, θα είναι και αυτό έτοιμο να κατέβει στο μεικτό. Ναι. Προφανώς αυτό θα σας κάνει να πλασάρεστε πλέον με πολύ μεγάλο χαρτοφυλάκιο. Και κατά μία έννοια, εμείς θα ακολουθήσουμε και το πρόγραμμα της ΡΑΕ και της κυβέρνησης που λέει ότι ένα γιγαβάτ θα δημοπρατηθεί το 18, ένα γιγαβάτ το 19 και 600 μεγαβάτ το 20. Πραγματικά θα ακολουθήσουμε αυτό το πρόγραμμα, δηλαδή του χρόνου, στους επόμενους διαγωνισμούς, θα κατέβουμε σε έργα αντίστοιχης ισχύως. Μάλιστα. Ακολουθούμε δηλαδή αυτό το πρόγραμμα είτε με δικά μας έργα, 100% δικά μας, είτε με έργα που θα συμμετέχουμε μαζί με άλλους. Όταν λέτε με άλλους, εννοείται με ιδιώτες, με εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χώρο. Ναι. Με ιδιώτες οι οποίοι έχουν αναπτύξει έργα και εμείς θα μπούμε στις εταιρείες τους με ένα ποσοστό κοντά στο 50% ή μαζί με κάποιον άλλον επενδυτή θα πάμε να πάρουμε έργα έτοιμα, όρημα, που τα έχει ένας τρίτος για να τα κατασκευάσουμε. Ναι. Είναι δύσκολη ακόμα η κατάσταση. Δεν είναι εύκολη στις χρηματοδοτήσεις. Υπάρχουν πολλοί επενδυτές που δυσκολεύονται να βρουν χρήματα για την συμμετοχή τους πέρα από τον δανεισμό. Άρα, σε αυτό το παιχνίδι θα μείνουν οι μεγάλοι. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Δεν είναι όπως παλιά που όλοι οι μικροί μπορούσαν και κάνανε πάρκα. Ναι. Τώρα πια είναι παιχνίδι για μεγάλους. Και σε αυτό το παιχνίδι εσείς θέλετε να είστε ένας εκ των μεγάλων. Ένας εκ των μεγάλων. Να ρωτήσω και μία τελευταία ερώτηση. Στο εξωτερικό έχετε δει δυνατότητες, ευκαιρίες? Υπάρχει δηλαδή κάποια πιθανή εμπλοκή της ΔΕΗ ανανεώσιμες στην αγορά? Βεβαίως, και δεν περιλαμβάνονται τα έργα που κοιτάμε τώρα, δεν περιλαμβάνονται στο επενδυτικό πρόγραμμα που είπα στην αρχή, που είναι μόνο για Ελλάδα. Εμείς κοιτάμε έργα στις χώρες που ήδη η ΔΕΗ δραστηριοποιείται με θυγατρικές. Δηλαδή η ΔΕΗ έχει θυγατρική στην Αλβανία, στη Βουλγαρία και στην Τουρκία. Και μάλιστα στην Τουρκία είμαι και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο σαν αντιπρόεδρος, ακριβώς για να δούμε με μεγάλη έμφαση ΑΠΕ. Γιατί οι θυγατρικές ΔΕΗ αυτή τη στιγμή κάνουν διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας. Κοιτάμε όμως έργα συγκεκριμένα και στην Αλβανία και στο Κόσοβο. Αυτές τις μέρες κοιτάμε έργα στο Κόσοβο και στην Τουρκία. Με το υφιστάμενο εκεί, κάθε φορά. Με το υφιστάμενο καθεστώς εκεί. Πλαίσιο. Ναι. Μάλιστα. Και μία τελευταία, γιατί είπα θα ήταν τελευταία η προηγούμενη ερώτηση, να είναι αυτή. Με τους Κινέζους, κάποια στιγμή εμφανίστηκε μία δικιά σας. Έτσι, σύναψη συμφωνίας, ένα μνημόνιο συνεργασίας για δραστηριοποίηση από κοινού. Σωστό. Προχωρά αυτό το... Βεβαίως. Ήταν με τη ΣΟΜΕΚ, που είναι μέλος του ομίλου της ΑΕΝΟΜΑΚ, πολύ μεγάλος όμιλος. Αυτή η συνεργασία ως τώρα προχωρά στα θέματα της εξοικονόμησης ενέργειας και των ενεργειακών υπηρεσιών. Κυρίως όμως μέσω της θυγατρικής μας, που είναι η Γκρινέσκο και όχι μέσα από τη ΔΕΗ ανανεώσιμες. Και έχουμε συμφωνία με τη ΣΟΜΕΚ, με δικά της προϊόντα, η Γκρινέσκο, να είναι στην αγορά των ενεργειακών υπηρεσιών και της εξοικονόμησης και να είναι ένας δυνατός παίχτης. Ακριβώς όμως επειδή η ΣΟΜΕΚ είναι μεγάλος όμιλος και θέλει πολλά πράγματα, βλέπουμε μαζί και έργα και αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Πάντα όμως στο πλαίσιο ότι εμείς πρέπει να κάνουμε διαγωνισμούς για να δώσουμε ένα έργο. Ναι, δεν μπορούμε δηλαδή, επειδή έχουμε υπογράψει με τη ΣΟΜΕΚ, να πούμε πάρα αυτό το έργο. Με τη ΣΟΜΕΚ όμως συνεχίζουμε και συνεργαζόμαστε και βλέπουμε μαζί αρκετά έργα. Και θα δούμε και στα Βαλκάνια μαζί έργα. Μάλιστα. Με χαρά σας το λέω ειλικρινά. Βλέπω έτσι να έχετε ανοίξει όλη την βεντάλια, θα λέγαμε, στον χώρο των ανανεώσιμων πηγών με έναν τρόπο δυναμικό. Και ας ελπίσουμε αυτό το οποίο εσείς στοχεύετε, εν τέλει να το δούμε και να υλοποιείτε τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ που είσαστε σήμερα μαζί μας. Και εγώ. Αυτή ήταν, κυρίες και κύριοι, η συνέντευξη με τον κύριο Ηλία Μοναχολιά. Νομίζω ότι ακούσαμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και οι ανανεώσιμες νομίζω ότι στη χώρα μας είναι top of the top, δηλαδή για οποιονδήποτε να ασχοληθεί, πόσο μάλλον για τη ΔΕΗ. Έτσι. Και για τη ΔΕΗ, μονόδρομος, όπως μας λέει ο κύριος Μοναχολιάς.
Πάμε τώρα να συνεχίσουμε στην ανάλυση των θεμάτων μας. Θα πάμε στη ΔΕΠΑ, Θοδωρή. Είχαμε εξελίξει, είχαμε και δηλώσει από τον κύριο Σταθάκη, αλλά εμείς θα επικεντρωθούμε, διάβασα στο energypress.gr, ότι μειώθηκε ο ρόλος των μονάδων αερίου και μειώθηκαν και οι πωλήσεις κατά 23%. Ναι, γιατί έχουμε αυτό το δεδομένο για το πρώτο τρίμηνο του 2018. Έχουμε μείωση του ρόλου των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο. Γιατί έχει υποκατασταθεί σε αυτή τη φάση, έχει υποκατασταθεί η παραγωγή ρεύματος σε μεγάλο βαθμό από τον λιγνίτη, πήγαν καλύτερα οι λιγνίτες. Όλα αυτά σχετίζονται και με τις τιμές, όπως ξέρεις. Όσο πιο ακριβό είναι το φυσικό αέριο, τόσο πιο ακριβή είναι η παραγωγή των μονάδων οι οποίες δουλεύουν με φυσικό αέριο, η παραγωγή ρεύματος, που σημαίνει ότι δυσκολότερα μπαίνουν στο σύστημα, μπαίνουν πρώτα άλλες μονάδες που είναι φθηνότερες. Αυτό έχει κάνει τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής να λειτουργήσουν κατά πολύ λιγότερο στο πρώτο τρίμηνο του 2018 και αυτό σημαίνει, ας πούμε, τζίρος για την ΔΕΠΑ, διότι οι βασικοί της πελάτες της ΔΕΠΑ, να το έχουμε υπόψη, βεβαίως είναι τα νοικοκυριά, βεβαίως είναι οι βιομηχανίες, όμως οι βασικοί της πελάτες είναι οι εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής. Έχουμε λοιπόν περίπου 22-23% μείωση στην κατανάλωση αερίου το πρώτο τρίμηνο του 2018. Σημαντική έχουμε όμως, εξέλιξη, βεβαίως, η ΔΕΠΑ, έτσι. Έχουμε όμως, να το πούμε και αυτό, έχουμε επίσης το γεγονός ότι συμφώνησε, από ό,τι ο ίδιος ο κ. Σταθάκης λέει, με την Τρόικα η κυβέρνηση, σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο όσον αφορά την ιδιωτικοποίηση, θα λέγαμε, της ΔΕΠΑ. Με 2-3 σημεία να πούμε ποια είναι αυτή η νέα και τελική, από ό,τι τουλάχιστον λέει ο κ. Σταθάκης, συμφωνία. Χωρίζεται στα δύο. Η ΔΕΠΑ είναι ΔΕΠΑ υποδομών και στην ΔΕΠΑ υποδομών, όπου θα είναι τα δίκτυα διανομής, έτσι, θα έχει και μια θυγατρική που θα είναι τα διεθνή project. Το IGB, ο Poseidon, πιθανή συμμετοχή στο FSRQ της Αλεξανδρούπολης. Θυγατρική μέσα στην υποδομών. Το δεύτερο κομμάτι, η δεύτερη εταιρεία, θα είναι η ΔΕΠΑ εμπορίας. Ασχολείται αποκλειστικά με το εμπόριο, έτσι, με την προμήθεια του φυσικού αερίου, τόσο στην λιανική όσο και στην χοντρική. Αυτό που έχει συμφωνηθεί είναι ότι προς το παρόν στην εταιρεία υποδομών, δηλαδή εκεί που είναι τα δίκτυα και τα διεθνή project, το δημόσιο κρατάει, όσο για να σου φαίνεται περίεργο, και το 65% που έχει και σήμερα. Το 35% είναι στα ΕΛΠΕ. Ναι. Δεν πωλείται λοιπόν άλλο κομμάτι, προς ώρας τουλάχιστον. Σημαντική σε κάθε περίπτωση, επιτυχία αυτό για τη διαπραγμάτευση από την ελληνική πλευρά. Ναι, θα έλεγα βεβαίως, πρέπει να το πούμε. Είναι μια επιτυχία τουλάχιστον με βάση τις προθέσεις για τους στόχους που είχε η κυβέρνηση. Σίγουρα σε κάθε περίπτωση και στην εξέλιξή του θα κρατήσει το 51%. Το υπόλοιπο 14% πιθανόν, εάν τα ΕΛΠΕ πουλήσουν το δικό του το μερίδιο, το 35%, να το πακετάρουν μαζί με το 15% του δημοσίου και να βγει ένα 49%. Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως είπαμε, και τότε δεν θα έχει το 65% το δημόσιο στα δίκτυα και τις υποδομές, θα έχει όμως το 51%. Πολύ σημαντικό. Ένα το κρατούμενο. Ναι. Δύο, στον τομέα της εμπορίας κρατάει περίπου το 15% το δημόσιο, πουλάει το υπόλοιπο του μεριδίου του και ίσως μετά στο μέλλον να πουλήσουν και τα ΕΛΠΕ το δικό τους πάλι 35% και τότε θα δούμε ποιος αγοράζει. Αυτή η εξέλιξη δημιουργεί ένα νέο χρονοδιάγραμμα όπου από ό,τι φαίνεται τελειώνουν εντός των επόμενων ημερών οι συμφωνίες με την ΣΕΛ. Περνάει από την Επιτροπή Ανταγωνισμού τόσο η αγοραπολισία με την ΣΕΛ όσο και η αγοραπολισία με την ENI. Αφού περάσει από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, το Σεπτέμβριο περίπου γίνεται το split, ο διαχωρισμός των εταιριών και αρχές του 19 πλέον θα έχουμε την διαδικασία της πώλησης, την πώληση λέει, των μονάδων. Θα τα δούμε, θα τα δούμε πώς εξελίξεις. Των μονάδων, των κομματιών αυτών των εταιριών. Πολύ σημαντικές εξελίξεις αυτές για τη ΔΕΠΑ. Πάμε τώρα να γυρίσουμε στην ΔΕΗ, Θοδωρή. Όπως το διάβασα και όπως αποτυπώθηκε στο Energy Press, όπως το έγραψες, είναι μια δικαστική βόμβα που κινδυνεύει να εξελιχθεί η διαδικασία διεκδίκησης των 375 εκατομμυρίων από τις ΙΚΟ, από τις υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας. Θα θυμάσαι, Νικήτα, ίσως θυμούνται και οι ακροατές και οι θεατές μας, ότι η ΔΕΗ διεκδικούσε 760 εκατομμύρια από παλιές ΙΚΟ. Δηλαδή, παλιές ΙΚΟ εννοούμε λεφτά που τα έχει πληρώσει η ΔΕΗ για να ηλεκτροδοτεί τα νησιά με το μεγάλο κόστος των πετρελαϊκών μονάδων, να ηλεκτροδοτεί το κοινωνικό τιμολόγιο τους πολυτέχνους. Υπηρεσίες κοινωνικής ωφελίας. Και αυτά διεκδικούσε για όλα τα τελευταία χρόνια, διεκδικούσε αυτά τα χρήματα. Λέμε τα είχε πληρώσει. Ωραία. Η ΠΡΑΕ έκανε τους υπολογισμούς, της αμφισβήτησε ότι έχει πληρώσει τόσο πολλά. Της έβγαλε λοιπόν περίπου τα μισά. Και η ΔΕΗ συνεχίζει να θεωρεί ότι της οφείλονται ακόμα 300
75 εκατομμύρια. Δεν έκανε αποδεκτή η ΡΑΕ την ένστασή της, ας το πούμε, της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ πήγε στα δικαστήρια, είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας, συζητήθηκε ήδη την εβδομάδα που μας πέρασε κατά πρώτον. Και εκεί η εντύπωση που έχει δοθεί είναι ότι οι ισχυρισμοί της ΔΕΗ και για τυπικούς λόγους. Ξέρεις, οι τυπικοί λόγοι στα νομικά είναι πολλές φορές γίνονται και αυτοί ουσιαστικοί, ας πούμε. Και οι λόγοι που επικαλείται, τα επιχειρήματα που επικαλείται, έχουν κάποια βάση. Έτσι τουλάχιστον δημιουργήθηκε η εικόνα. Αυτό σημαίνει ότι αν πράγματι εν τέλει βγει κάποια απόφαση που να λέει 375 εκατομμύρια ακόμα πρέπει να πάρει ΔΕΗ, να ξέρει η Νικήτα ότι αυτά τα 375 εκατομμύρια θα τα πάρει από εμάς. Δηλαδή από τους λογαριασμούς. Θα πρέπει να μπουν. Πολύ σημαντικό γιατί. Έτσι. Αυτό... Αν πράγματι λοιπόν δικαστικά αυτή η δικαστική βόμβα, όπως καλά το λες, το διάβασες, ας πούμε, στο Energy Press, έτσι το χαρακτηρίσαμε. Αν αυτή η δικαστική βόμβα εκραγεί. Και 375 εκατομμύρια πρέπει να βγουν από τις τσέπες των καταναλωτών για να μπουν, στη ΔΕΗ. Αν είναι οφειλόμενα, καλώς οφειλόμενα στη ΔΕΗ. Σε κάθε περίπτωση όμως θα υπάρχει μια επιβάρυνση σοβαρή των καταναλωτών. Πολύ μεγάλη επιβάρυνση. Και απλά αυτό που δεν καταλαβαίνω και μάλλον και οι τηλεθεατές είναι πώς προέκυψαν αυτά τα 375 εκατομμύρια. Δηλαδή... Είναι θέμα υπολογισμών. Δηλαδή τώρα πράγματι, επειδή το όλο σύστημα παλιά λειτουργούσε με την μονοπωλιακή, έτσι, με το μονοπωλιακό χαρακτήρα της ΔΕΗ, δεν κρατιόντουσαν. Έτσι όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, ας το πούμε έτσι χοντρικά, δεν κρατούσαν και λογαριασμοί στην λεπτομέρειά τους. Έτσι λοιπόν, κάνει κάποιους υπολογισμούς η ΔΕΗ και λέει: εγώ έχω πληρώσει τόσα λεφτά για αυτές τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Και έρχεται και η ΡΑΕ και λέει: απόδειξέ μου το αυτό, φέρε μου στοιχεία. Τα στοιχεία που έφερε δεν ήταν τέτοια που να λένε για, 300, για 700 τόσα, είπε είναι 360. Όμως αυτά, επειδή είναι μαχητά, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η ασάφεια, ας πούμε, των στοιχείων. Πλέον, από εδώ και πέρα, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, τηρούνται πραγματικοί λογαριασμοί εσόδων-εξόδων, θα λέγαμε, ας πούμε, με κάποια μεγαλύτερη έτσι, λεπτομέρεια και ακρίβεια. Δεν ίσχυε όμως παλιά αυτό, οπότε από το 2011 και μέχρι το 2017 έχει μαζευτεί αυτό το νούμερο για το οποίο είπαμε. Ας ελπίσουμε ότι θα βρεθεί κάποια λύση και στη διευμένη μπορεί να χρειάζονται αυτά τα χρήματα στην κατάσταση που βρίσκεται, αλλά και στον καταναλωτή, και στον καταναλωτή δεν του περισσεύουν σε καμία περίπτωση. Να μείνουμε όμως, να συνεχίσουμε με τη ΔΕΗ. Έχουμε στις 26 Ιουνίου έκτακτη Γενική Συνέλευση. Τι θα γίνει εκεί με τα τιμολόγια υψηλής τάσης που έχει αρχίσει να συζητείτε? Θα έχει προηγηθεί η ανανέωση της θητείας του κ. Παναγιωτάκη, να ξέρεις. Θα είναι μοναδικός υποψήφιος και θα είναι πάλι για 3 χρόνια διευθύνων σύμβουλος. Στις 26 του μηνός που έχουμε την Γενική Συνέλευση είναι της ΔΕΗ, βασικό αντικείμενο είναι η υπόθεση των τιμολογίων με τα οποία τιμολογείται, αγοράζει το ρεύμα η βαριά, η ενεργοβόρος βιομηχανία. Είχαν και συνεχίζουν να έχουν εν μέρη πολύ πλεονεκτικά τιμολόγια από τη ΔΕΗ. Είναι φυσικό παντού σε όλες τις χώρες έτσι συμβαίνει η βιομηχανία να έχει μια ειδικού τύπου μεταχείριση. Κάποιες εκπτώσεις, κάποιες καλύτερες. Βεβαίως. Καταρχάς έχει εκπτώσεις, ας πούμε, με βάση το προφίλ και τις καταναλώσεις. Είναι διαφορετικό το προφίλ ενός καταναλωτή βιομηχανικού, ο οποίος δουλεύει 24 ώρες το 24ωρο, από κάποιον, ας πούμε, ο οποίος δουλεύει 8ωρο. Αυτό δημιουργεί ασφάλεια στο σύστημα και αυτό το προφίλ, το ιδιαίτερο, πληρώνεται. Σε εισαγωγικά, δηλαδή το πρημοδοτεί, ας πούμε, η ΔΕΗ με φτηνά τιμολόγια. Τέλος πάντων, είναι σε κρεμότητα, είναι όρος σοβαρός επιβίωσης, θα λέγαμε, για την ελληνική βιομηχανία. Η πρόταση η οποία θα έρθει στη Γενική Συνέλευση είναι να ανανεωθούν για ένα χρόνο αυτά τα τιμολόγια, τα προνομιακά, τα φτηνά τιμολόγια. Και μετά, να θυμηθούμε ότι περνάμε σε μια καινούργια φάση όπου η ΔΕΗ δεν θα έχει τους λιγνίτες που έχει σήμερα, θα έχει προκύψει η αποεπένδυση. Η αγορά θα λειτουργεί με το λεγόμενο target model. Θα επιτρέπονται τα διμερή συμβόλαια μονάδων ή εταιριών με εταιρείες καταναλώτριες, άρα όλο το οποίο αλλάζει. Γι' αυτό το μεταβατικό, θα λέγαμε, διάστημα μέχρι να έχουμε αυτή την πλήρη αλλαγή στο τοπίο, του ενός περίπου χρόνου, θα ισχύσουν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της μέχρι σήμερα, αυτό θα είναι η εισήγηση στην Γενική Συνέλευση, θα ισχύσουν τα υφιστάμενα μειωμένα τιμολόγια για τη βιομηχανία. Θα το δούμε στο τέλος του μήνα το τι απόφαση θα πάρθει. Βεβαίως. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, βλέπουμε κάθε εβδομάδα ενέργειες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Σήμερα θα δούμε μια ενέργεια που κάνει η εταιρεία Energy and Oil and Gas, μια μεγάλη εταιρεία, για τη στήριξη της νέας γενιάς και του επιστημονικού δυναμικού. Πάμε να τα δούμε όλα στο βίντεο που έχουμε ετοιμάσει. Ε,
έμπρακτη στήριξη στη νέα γενιά επιστημονικού δυναμικού της Ελλάδας που θα στελεχώσει και τον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης υδρογόνων ανθράκων, παρέχει Energean, η μόνη παραγωγός πετρελαίου και φυσικού αερίου στη χώρα, η οποία πλέον διαθέτει συνολικά 13 άδειες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ειδικότερα, η Energean υποστήριξε ως χρυσός χορηγός την πρώτη Petrochem Day, η οποία διοργανώθηκε από τη Χέιμεκον, ΜΚΟ που είχε ως βάση φοιτητές της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Στην Petrochem Day, η οποία είχε στόχο οι νέοι χημικοί, μηχανικοί και οι ενδιαφερόμενοι από σχετικούς κλάδους να έρθουν πιο κοντά στις εταιρείες πετρελαίου, φυσικού αερίου αλλά και στην αγορά των πετρελαιοειδών, περισσότεροι από 200 φοιτητές, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας αλλά και στελέχη επιχειρήσεων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αναλυτικές παρουσιάσεις σχετικά με τον τομέα υδρογόνων ανθράκων και να συζητήσουν με διακεκριμένους ομιλητές με μεγάλη εμπειρία στο χώρο. Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξοικείωσης των εκολαπτώμενων επιστημόνων της χώρας με τις πραγματικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν την παραγωγή πετρελαίου, η Energean φιλοξένησε στις εγκαταστάσεις της τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Σημαντικές ενέργειες από μεγάλες εταιρείες και στηρίζουν το νέο επιστημονικό δυναμικό. Και από μια εταιρεία η οποία, όπως έχουμε πει, έχει κάνει άλματα πλέον, έχει μεγαλώσει πάρα πολύ, το επίπεδο της έχει ψηλώσει και είναι μια η μοναδική εταιρεία που βγάζει πετρέλαιο στην Ελλάδα, στον Πρίνο. Η μοναδική εταιρεία. Λέμε πολλά για πετρέλαιο, είναι η μοναδική εταιρεία που βγάζει πετρέλαιο. Και να πούμε και αυτό ότι πραγματικά τόσα χρόνια που δουλεύει εκεί πέρα στον κόλπο της Καβάλας, ένα κλειστό κόλπο, δεν έχει υπάρξει η παραμικρή έτσι, νήξη, υπόνοια, κρούσμα κάποια μόλυνση. Είναι πολύ. Γι' αυτό και οι κάτοικοι εκεί την έχουν στα όπα, θα λέγαμε. Την έχουν αγκαλιάσει και είναι και η εταιρεία πολύ προσεκτική σε όλες τις δραστηριότητες της. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε το Energy News, επιλεγμένες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο που αφορούν την ενέργεια και έχει επιμεληθεί και παρουσιάζει η συνάδελφος Ματίνα Χαρκοφτάκη. Καλώς ήρθατε στα Energy News. Ελάτε να δούμε μαζί τις κυριότερες ειδήσεις που απασχόλησαν τον κλάδο της ενέργειας αυτή την εβδομάδα. Νέες επενδύσεις σε μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύος 300 MW σε Ελλάδα και Ηνωμένες Πολιτείες σχεδιάζει η Τέρνα Ενεργειακή, όπως γνωστοποίησε η διοίκηση του ομίλου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη διάρκεια του 2017 η Τέρνα Ενεργειακή κατάφερε να ξεπεράσει το ορόσημο των 1.000 MW, ενώ παράλληλα τέθηκε σε πλήρη λειτουργία η δεύτερη επένδυση στο αεολικό πάρκο Φλουβάνα στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας ημέρας για το περιβάλλον, δίτες της Energean προχώρησαν σε καθαρισμό του κεντρικού λιμανιού της Καβάλας, ανασύροντας από το βυθό εκατοντάδες αντικείμενα, όπως λάστιχα, έπιπλα, σιδερικά, ακόμη και ένα παλαιό ποδήλατο. Δυναμικά προχωράει η πρωτοβουλία Green Missions της Sunlight Recycling. Ήδη έχουν εγκαινιαστεί σε 12 πόλεις της Ελλάδας 50 Green Spots, δηλαδή σημεία συγκέντρωσης χρησιμοποιημένων μπαταριών αυτοκινήτων που προορίζονται για ανακύκλωση. Ταχύτητα στην ήδη δυναμική πορεία ανεβάζει ο αμερικανικός κολοσσός ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla. Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Elon Musk, η αυτοκινητοβιομηχανία πιθανότατα θα πετύχει τον στόχο για κατασκευή 5.000 αυτοκινήτων Model 3 μέσα σε μόλις μία εβδομάδα και μάλιστα μέχρι το τέλος του μήνα. Αυτά ήταν τα νέα από την εγχώρια και διεθνή επικαιρότητα, όπως τα κατέγραψε το Energy News. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, συμπυκνωμένα όπως μας τις παρουσίασε η συνάδελφος Ματίνα. Και να την ευχαριστήσουμε τη Ματίνα, όπως πάντα, διότι κάνει εξαιρετική δουλειά. Βέβαια. Όπως άλλωστε και όλοι οι συνάδελφοι εδώ στο SBC, στο στούντιο. Στο Energy Week. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε, κυρίες και κύριοι, να σε ευχαριστήσω, Θοδωρή, για σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Ραντεβού και μαζί σου και με τους τηλεθεατές την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ώρα, πάντα εδώ στο SBC, με πολλή ενέργεια.